Κύριε Θεοδωράτο, βρίσκεστε εδώ με στελέχη της Άττικα, εδώ της Blue Star, όπως όλοι γνωρίζουμε, εδώ στο νησί μας. Θα θέλατε να μας πείτε καταρχήν το σκοπό της επίσκεψής σας. Κοιτάξτε, έκλεισε μια χρονιά. Πέρασαν και 2 χρόνια κορονοϊού, άρα επισκεφτήκαμε την ΚΟΙ για να δούμε βασικά τους μεταφορείς, για να κάνουμε μια αποτίμηση της χρονιάς που πέρασε και να προγραμματιστούμε για την επόμενη χρονιά. Άρα ο βασικός λόγος επίσκεψης είναι η επαφή με τις μεταφορικές εταιρείες. Αυτό έχει να κάνει με τι, ως προς τι δηλαδή είναι αυτή η επαφή που έχετε να κάνετε? Την κάνουμε συχνά, δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Αναλύουμε τα προβλήματα που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά για να δούμε τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε για την όψη της επόμενης χρονιάς που ξεκινάει σε λίγο διάστημα. Όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι για την περιοχή μας, θα ήθελα να μας πείτε πώς ήταν φέτος σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Κοιτάξτε, η σύγκριση που κάνουμε πάντα τα τελευταία χρόνια είναι να συγκρίνουμε το 22 σε σχέση με το 19, που ήταν η χρονιά η οποία ήταν normal, γιατί το 20 και το 21 υπήρχε θέματα με τον κορονοϊό. Άρα σε σχέση με το 19 η συνολική κίνηση της ελληνικής ακτοπλοείας είναι περίπου 15% μειωμένη, στους επιβάτες και στα φορτικά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δωδεκάνησα είναι περισσότερο μειωμένη, γύρω στο 25% η μείωση σε σχέση με το 19. Το ίδιο είναι και τα γιοταχή, γύρω στο 7-8%. Πώς φορικά... το εξηγείτε αυτό, ενώ υπάρχει μια αύξηση γενικότερα του τουρισμού? Δεν υπάρχει αύξηση, είναι μείωση και στις Κυκλάδες και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Απλώς στα Δωδεκάνησα έχουμε μεγαλύτερη μείωση από το σύνολο της ελληνικής αγοράς. Ενώ υπάρχει μια, ας το πούμε, προσέγγιση στα νούμερα, οι Κυκλάδες είναι κοντά στο 19. Η εξήγηση είναι ότι ο κόσμος επέλεξε να ταξιδέψει σε πιο κοντινά νησιά. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Και ένα άλλο θέμα που εμείς βλέπουμε ότι έχει παίξει ρόλο είναι ότι τα 12, ειδικά τα μεγάλα νησιά, η Κος και η Ρόδος, το 2020 ήταν μια χρονιά αρκετά καλή σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, τον εισεχόμενο τουρισμό με τα τσάρτερ. Και θεωρούμε ότι αυτό οδήγησε στο να υπάρχουν λιγότερα διαθέσιμα κλίνες για τους Έλληνες στην περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου. Είναι πιο μακρινά τα νησιά, επηρεάζει και το αεροπλάνο ένα αρκετά μεγάλο, παίζει το ρόλο του ό,τι αφορά την κίνηση της Δωδεκανήσων και στα αεροπλάνα. Και εδώ βλέπουμε σε σχέση με το 19 να υπάρχει εδώ αντίστοιχα μια μείωση 7-8%, αυτά τα στοιχεία που παίρνουμε από τα αεροδρόμια τουλάχιστον. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με την διανυσιωτική συγκοινωνία που υπάρχει, θέλω να ρωτήσω γενικότερα αν θα μπορούσαν να υπήρχαν ίσως περισσότερα δρομολόγια από αυτά τα οποία έχει η Blue Star, μιας και είναι μονοπόλιο στην περιοχή μας. Ο μονοπόλιο είναι στην περιοχή μας, γιατί είναι στην περιοχή σας, γιατί κανείς άλλος δεν θέλει να έρθει. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, όποιος θέλει, όποια ακτοπλοϊκή εταιρεία θέλει, δηλώνει δρομολόγια και έρχεται. Η εταιρεία εδώ είναι με 3 πλοία το καλοκαίρι, 2 μεγάλα επιβατικά, ένα λίγο μικρότερο που είναι το Πάτμος ή το Χίος και με ένα επιβατικό, ένα φορτηγό πλοίο, το Blue Carrier. Εμείς κάνουμε ό,τι δρομολόγια μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε και την επόμενη χρονιά.